θετικές εξελίξεις για τους νεφροπαθείς στον ομό Καβάλας. Πιο συγκεκριμένα, δημοσιεύτηκε στις 5 Ιουλίου στο ΦΕΚ απόφαση του πρώην Υπουργού Υγείας κ. Ξανθού, με την οποία καθορίζονται οι προϋποθέσεις και προδιαγραφές για τη λειτουργία μονάδων τεχνητού νεφρού σε κέντρα υγείας. Το συγκεκριμένο ζήτημα είναι εξαιρετικής σημασίας για την περιοχή μας, καθώς τέτοια ανάγκη υπάρχει και στο νησί της Θάσου. Ωστόσο, δεν υπήρχε δυνατότητα λειτουργίας μέχρι στιγμής στο κέντρο υγείας του Πρίνου, καθώς κάτι τέτοιο δεν ήταν δυνατό με βάση το θεσμικό πλαίσιο που ήταν σε ισχύ. Η απόφαση λοιπόν ανοίγει πλέον το δρόμο για να λειτουργήσει συγκεκριμένη μονάδα στη Θάσο. Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας είχε εδώ και καιρό εκφράσει τη θετική γνώμη αλλά και τη στήριξή του σε αυτό το εγχείρημα. Πλέον το νοσοκομείο θα παράσχει την επιστημονική υποστήριξη και θα διαθέσει όσα μηχανήματα τεχνητού νεφρού είναι απαραίτητα για να λειτουργήσει η μονάδα σε 2 βάρδιες, πρωί και απόγευμα. Και του είχαμε θέσει εκεί ακριβώς το ζήτημα αυτό. Του είπαμε δηλαδή ότι πρέπει να γίνει αυτό και αυτό για αυτόν και τον άλλον λόγο. Αναδείξαμε δηλαδή την αναγκαιότητα να υπάρχει και να λειτουργεί εκεί στο κέντρο υγείας Πρίνου μια μονάδα αιμοκάθασης. Μας έθεσαν τότε υπόψη ότι αυτό δεν είναι δυνατόν να γίνει, γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχο θεσμικό πλαίσιο που να επιτρέπει την αιμοκάθαση ως ιατρική πράξη εκτός νοσοκομείων. Δεν μπορεί δηλαδή ένα κέντρο υγείας, μας είπανε, να φιλοξενήσει μια μονάδα αιμοκάθασης, γιατί δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις που πρέπει να συντρέχουν για να μπορεί αποτελεσματικά και με ασφάλεια να λειτουργήσει κάτι τέτοιο. Έτσι λοιπόν μπήκαμε στην διαδικασία να διατυπώσουμε το νέο θεσμικό πλαίσιο προκειμένου αυτό να μπορεί να συμβεί, και πραγματικά την περασμένη εβδομάδα ο κ. Ξανθός υπέγραψε σχετική υπουργική απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ με τίτλο «Καθορισμός προδιαγραφών και κανονισμού λειτουργίας μονάδων τεχνητού νεφρού σε κέντρα υγείας». Εδώ λοιπόν σε αυτό το ΦΕΚ ορίζονται επακριβώς με την απόφαση του κυρίου Υπουργού, του πρώην Υπουργού του κ. Ξανθού, ποιες προϋποθέσεις πρέπει να συντρέχουν προκειμένου με ασφάλεια και με αποτελεσματικότητα να μπορούν να λειτουργήσουν τέτοιες μονάδες αιμοκάθασης σε ένα κέντρο υγείας. Αυτό που πρέπει να γίνει είναι από εδώ και πέρα να τρέξουμε τις διαδικασίες προκειμένου να έχουμε μια θετική απόφαση από την πλευρά του Υπουργού, για να μπορεί αυτό να γίνει. Εμείς λοιπόν ως νοσοκομείο Καβάλας θα θέσουμε το ζήτημα στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο, διότι αυτό πρέπει να είναι η αρχή. Το νοσοκομείο, το κοντινό, το γειτονικό νοσοκομείο πρέπει να δώσει τη σύμφωνη γνώμη του ότι θα στηρίξει επιστημονικά και άλλως πώς αυτήν εδώ τη δημιουργία στο κέντρο υγείας του Πρίνου. Εμείς λοιπόν θα το θέσουμε στο επόμενο ΔΣΣΜ προκειμένου να ξεκινήσει η διαδικασία για να μπορεί αυτό να γίνει. Επιτρέψτε μου να σας πω δε ότι αυτή τη διαδικασία, την απόφαση, δηλαδή τη λήψη απόφαση από το ΔΣΣΜ νοσοκομείου μας, την είχαμε πάρει εμείς σε προγενέστερο σημείο, και απλά τώρα πρέπει να επικαιροποιήσουμε αυτήν εδώ τη διαδικασία, διότι τώρα υπάρχει το θεσμικό πλαίσιο που μας επιτρέπει να προχωρήσουμε σε αυτό. Άρα λοιπόν θα ξεκινήσουμε τη δική μας την απόφαση, θα χρειαστεί μια σύμφωνη γνώμη από την υγειονομική περιφέρεια, θα χρειαστεί μια σύμφωνη γνώμη από το ΚΕΣΥ, το αρμόδιο όργανο του Υπουργείου Υγείας, και την τελική χρειαζόμαστε υπογραφή του Υπουργού. Όταν αυτά λοιπόν τα έχουμε, τότε πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα έχουν και το απαραίτητο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, καθώς επίσης και τα μηχανήματα, για να μπορεί να γίνει και να λειτουργήσει η μονάδα τεχνητού νεφρού στο κέντρο υγείας Πρίνου. Κλείνω. Ωστόσο, ιδιαίτερα σημαντικό είναι να διασφαλιστεί και ο απαραίτητος αριθμός ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, καθώς επίσης και ο αναγκαίος εξοπλισμός και η χρηματοδότησή του. Ότι εμείς θα διαθέσουμε τουλάχιστον 5 έως 6 μηχανήματα αιμοκάθασης στο κέντρο υγείας του Πρίνου, μέχρι αυτό να προμηθευτεί τα δικά του, διότι η μονάδα τεχνητού νεφρού του νοσοκομείου Καβάλας εξυγχρονίζεται πλήρως. Θα πάρει 10 καινούργιες μονάδες, καινούργια μηχανήματα χρηματοδοτούμενα από το ΕΣΠΑ της περιφέρειας, και άλλα 6 ολοκένουργια μηχανήματα δωρεά του Ιδρύματος, του Κοινοφελούς Ιδρύματος Λάτσι. Και επομένως σχεδόν θα αλλάξουμε όλα τα μηχανήματά μας κάτω, και έτσι μας δίνεται η δυνατότητα τα καλύτερα από αυτά που έχουμε να τα διαθέσουμε στο κέντρο υγείας Πρίνου για να μπορεί και αυτό να κάνει τη δουλειά του.